Θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Έχουμε την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Θέλω να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο καλή, επιτυχημένη και γόνιμη θητεία. Αν και είναι η θητεία δεδομένη, η πολυετή θητεία δείχνει και οι δράσεις του Εργατικού Κέντρου που έχουν κάνει από τα πιο ενεργά και τα πιο διεκδικητικά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται οι φορείς, να έχουν κοινή πορεία στα μεγάλα θέματα. Εμείς είχαμε κοινές διεκδικήσεις, κοινές απόψεις, κοινές θέσεις για το καλό των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων και των εργαζομένων. Είναι πολύ σημαντικό και δεν βλέπω τον διαχωρισμό, αυτό είμαστε και σήμερα πρόεδρο εδώ. Δεν βλέπω τον διαχωρισμό των εργαζομένων από την μικρομεσαία επιχείρηση και τον εργοδοτικό φορέα, γιατί οι ανησυχίες, τα προβλήματα, τα μνημόνια έχουν διαλύσει όλη την κοινωνική δομή, έχουν επιφέρει τεράστια προβλήματα και μόνο η ισχύ ενδιενώσει, μόνο μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή, είναι μια ιστορική μέρα να υπογράφουν δύο φορείς της ίδιας περιοχής, της ίδιας πόλης, ένα σύμφωνο συνεργασίας το οποίο θα το τηρήσουμε. Ξέρετε ότι το δημιουργείο Γλώρινας έχει υπογράψει με πάνω από 15 με 20 δημιουργείρια ξένα, αλλά και πολλά ελληνικά πιστεύουμε στα σύμφωνα συνεργασία, γιατί φέρνουν κοντά τους φορείς, δημιουργούν έτσι συνθήκες ανάπτυξης, εξωστρέφειας και έτσι μαζί με το, με το Εργατικό Κέντρο θα προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπως είναι η μεταμνημονιακή εποχή, η εποχή του COVID, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, την ελληνική περίοδο, η βίαιη αποκινητοποίηση, το τι θα φέρει, η αγωνία όλων για τις χαμένες θέσεις εργασίας, για το αναπτυξιακό και παιδευτικό περιβάλλον την επόμενη στιγμή, όπως θα διαμορφωθεί της Δυτικής Μακεδονίας, είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και θα ξεκινήσουμε από αυτού με τον Πρόεδρο, καταθέτοντας, θα πει και ο ίδιος, ένα συνέδριο, θα είναι το πρώτο που θα ξεκινήσουμε, ένα συνέδριο αναπτυξιακό, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα συμμετέχουν όλοι. Γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει, αγωνιούμε από την πρώτη στιγμή. Εμείς ήδη έχουμε καταθέσει, έχουμε κάνει ένα διαδικτυακό συνέδριο και έχουμε κάποια ευρήματα. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις με το Εργατικό Κέντρο για να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα, για να βοηθήσουμε, αν θέλετε, την επιχειρηματικότητα, τους εργαζομένους και γενικά το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, καταρχάς, Πρόεδρε, φίλε Σάμπα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως σήμερα την εποχή αυτή μετά από 10 χρόνια μνημονιακών υποχρεώσεων, μετά 2 χρόνια πανδημικής κατάστασης που ζούμε στην χώρα, δύο κοινωνικοί εταίροι να δίνουν τα χέρια προς όφελος της περιοχής την οποία εμείς εκπροσωπούμε. Δύο κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι ουσιαστικά εκφράζουν μέσα στους κόλπους το πιο δυναμικό κομμάτι, θα έλεγα, της κοινωνίας των πολιτών. Το κομμάτι της παραγωγικής τάξης, των εργαζομένων δηλαδή και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ σήμερα υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δεν είναι ένα τυπικό μνημόνιο συνεργασίας, είναι ένα ουσιαστικό μνημόνιο συνεργασίας. Όταν οι δύο κορυφαίοι θεσμοί μιας τοπικής κοινωνίας συμφωνούν να συνεργαστούν, θεωρώ ότι μόνο κάτι καλό και παραγωγικό μπορεί να βγει. Όσον αφορά το μνημόνιο κατανόησης, όπως το ονομάζουμε, μεταξύ των δύο πλευρών, του Εργατικού Κέντρου αλλά και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Πολιτείου Φλόρινας, στόχος είναι αυτός, να εκφράσει ουσιαστικά την βούληση των δύο πλευρών να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια και να λάβουν δράσεις ώστε να δημιουργήσουμε την προσπάθεια τέλος πάντων για την ανάπτυξη της περιοχής και να συνεργαστούμε σε διάφορους τομείς που μπορούμε να συνεργαστούμε. Στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρήσεων, στον τουρισμό και την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή, ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της αδύλωτης ή και μερικώς αδύλωτης εργασίας, αλλά και την καταπολέμηση γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας. Όταν δύο θεσμοί που υποτίθεται τόσο εγωγικό θα έπρεπε να είναι απέναντί μας, αποδεικνύουν σήμερα εδώ ότι όχι απλά δεν είμαστε απέναντι, αλλά είμαστε μαζί και συνοδοιπόροι. Λοιπόν, όσον αφορά τους γενικούς όρους του Μνημονίου, θέλω να πω είναι
η ισχύ τους θα είναι 2 έτη, με δυνατότητα βέβαια παράταση, όπως καταλαβαίνετε. Στο μνημόνιο μου αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα ποια θα είναι εκείνη η όρη, ο συντονισμός, η επιχειρηματική υποστήριξη που πρέπει να έχει, οι επικοινωνίες, η επισκεπτικότητα που πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα μέρη. Και το γενικότερο κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων, το ανέφερα επιγραμματικά νωρίτερα, μπαίνει πιο συγκεκριμένα στις προτάσεις που θα κάνουν. Και ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Σάββας ότι ένα αναπτυξιακό συνέδριο, όπως ανέφερε, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δεσμευτεί γιατί το να το παρουσιάσουμε σήμερα δεν είναι μια δουλειά η οποία έτσι, δεν είναι μια δουλειά 5 λεπτών και μια ώρα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει γίνει μεταξύ μας αρκετό καιρό πριν. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και λόγω των γεγονότων αλλά και των εκλογικών διαδικασιών που είχαμε αρχίσει να το ανακοινώσουμε. Αλλά είμαστε εδώ να σηκώσουμε τα μανίκια ώστε να τραβήξουμε μπροστά, να κάνουμε αυτό το συνέδριο. Και στο συνέδριο αυτό καλούμε και θα είναι καλό να το πούμε κιόλα και σήμερα όλου του παραγωγικού και όχι μόνο φορεί τη περιοχή, είτε αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα κόμματα, του βουλευτέ που να συμμετάσχουν. Γιατί είναι κάτι το οποίο θέλουμε και επιζητούμε στα πλαίσια και τη απολιγητοποίηση και τη βίαιη, θα έλεγα, μετάβαση στη μεταλλιγνήτη εποχή, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να οδηγήσουμε και τον κόσμο, θα έλεγα, τον οποίο εμείς εκφράζουμε σε κάποιες νέες ειδικότητες, σε κάποιους νέους ρόλους. Ο παραγωγικός κλιματισχηματισμός μιας οικονομικός μιας περιοχής δεν είναι απλά εύκολη υπόθεση όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια δύσκολη υπόθεση, μια δύσκολη εκφύσωση. Και εμείς σηκώνουμε τα μανίκια από τώρα και ίσως θα πρέπει να κάνουμε άλλα, Πρόεδρε. Σηκώνουμε τα μανίκια όμως οι κοινωνικοί εταίροι, αναλαμβάνουμε μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μας αναλογεί για να φέρουμε εις πέρας αυτήν την προσπάθεια. Βέβαια αυτό το μνημόνιο δεν περιορίζει τα μέρη από άλλες δραστηριότητες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Αλλά συνυπογράφουμε ουσιαστικά το ότι όταν λειτουργούμε από κοινού έχουμε μεγαλύτερο συμφέρον και όφελος για τους ανθρώπους τους οποίους εμείς εκφράζουμε και εξυπηρετούμε και γενικότερα για την τοπική κοινωνία.